Ως δράμα και εξέλιξη βόμβα παρουσιάζουν τα καταλανικά αθλητικά πρωτοσέλιδα το οριστικό διαζύγιο της Μπαρτσελώνα και του Λιονέλ Μέση μία ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση, τίτλοι που δεν απέχουν και πολύ από τα συναισθήματα των φίλων των Μπλαουγκράνα. Ο σύλλογος, αν και είχε έρθει σε συμφωνία με τον Αργεντινό Άσο, τελικά ανακοίνωσε ότι το συμβόλαιό του δεν θα ανανεωθεί, καθώς τα οικονομικά του αλλά και οι περιορισμοί της Λα Λίγκα καθιστούν κάτι τέτοιο αδύνατο. Οι οπαδοί ακόμα δεν μπορούν να το πιστέψουν. Οι περισσότεροι νόμιζαν ότι θα συνέχιζε φέτος και ότι θα τελείωνε την καριέρα του εδώ. Αλλά αυτά τα νέα μας έχουν συγκλονίσει. Δεν ξέρω αν φταίει η Μπαρτσελώνα, ο Μέση ή η Λα Λίγκα, αλλά είναι ένα περίεργο συνέστημα. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, ο πρόεδρος της Μπαρτσελώνα, Ζωάν Λαπόρτα, επεσήμανε ότι παρά την κακή οικονομική κατάσταση της ομάδας, υπήρχε συμφωνία με επενδυτική εταιρεία για τη χρηματοδότηση του συμβολέου του Μέση. Ωστόσο, εξαιτίας σεβασμού προς το Financial Fair Play, η Μπαρτσελώνα αποφάσισε να προχωρήσει ουσιαστικά, έπειτα από 17 χρόνια, στην υποστολή της σημαίας της.